four defenders, four midfielders, one striker. Second half, when it was 1-0, we tried in the last 20 minutes to go with 4-3, four defenders, three midfielders, two strikers, and right on this minute when we changed, we conceded another goal. So then the plan was out the window. But I can't tell, you know, the players' mentality, they work hard. They work hard tonight. We know it's, again, my big criticism is to lose that focus in that critical moment. You can't do that. You just can't do that. You know, if Panathinaikos are going to score tonight, they've got the advantage with the extra man from open play. Okay. But we can't give them two opportunities from set plays. We can't do that. Σίγουρα το γεγονό κόκκινη κάρτα αλλάζει πάντα τα σχέδια ενό προπονητή και γι' αυτόν τον λόγο και εμεί μετά δεν καταλάξαμε τελώ το σύστημά μα. Για παράδειγμα, παίξαμε με τέσσερι στην άμυνα, στο κέντρο και έναν επιθετικό. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ την τελευταία 20 λεπτά για να πετύχουμε τον κόλπο σοφάριση. Αλλάξαμε πάλι το σύστημά μα με 4-3 και δύο επιθετικού. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά, πραγματικά και στο μεσαίο και να πετύχουμε έναν κόλπο σοφάριση. Αλλά νομίζω το παράπονο μου, όπω είπα και στην αρχή, το γεγονό ότι σε κρίσιμε στιγμέ του παιχνιδιού χάσαμε το φόβο, χάσαμε τη συγκέντρωσή μα. Και δεν μπορεί πραγματικά να δείξει τέτοια γκολ και να κάνει δώρο τέτοια γκολ. Γιατί για παράδειγμα, αν έβαζε κάποιο άλλο γκολ, Παναιτωλικό είτε 11-11 είτε 11-10, δεν θα είχα το τι πάρουν. Αλλά σε δύο στιγμένε φάσει να δείξει τέτοια γκολ, πραγματικά δεν μπορεί να σου πει. Έχουμε άλλη ερώτηση.